Στο μέτωπο της κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι, η φωνική θεομηνία αφήνει πίσω τις 15 νεκρούς, 2 αγνοούμενους και ανυπολόγιστες καταστροφές. Η επόμενη μέρα είναι αποκαρδιωτική, τα πάντα έχουν καλυφθεί με λάσπη, ενώ αρκετά σπίτια έχουν ισοπεδωθεί. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και αγωνιούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα όταν όλα γύρω έχουν νεκρώσει. Νοικοκυριά, επιχειρήσεις και υποδομές έχουν παραδοθεί στο έλεος της κακοκαιρίας, ενώ κίνδυνος μολυσματικών νόσων έρχεται να προσθεθεί στο ήδη υπάρχουν εφιαλτικό σκηνικό. Γιατί. Ο πόνος ανίποτος. Από 20 χρονών παλεύουμε. Στα μεροκάμανες, στα μαγαζιά, τα πάντα. Υπάρχει στα μέσα, είναι όλα για πέταμα. Είναι όλα για πέταμα, δεν είναι κάτι να πω, έζησε ρε παιδιά. Είναι ζυγάτι, και αυτά που μείνανε, τα ζωντάνε θέλουν πέταμα, γιατί βρωμάνε. Βρισκόμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ στον Κοσκινά, όπου το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας δεν άφησε τίποτα όρθιο. Προϊόντα χιλιάδων ευρώ καταστράφηκαν, ενώ ο ιδιοκτήτης δεν έχει πλέον το στένος να συνεχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τι να πει κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Πες τι, από πού να αρχίσω να πετάω. Και με την οσμή αυτή. Το βλέπετε κι εσείς ο ίδιος. Χειμώνας μπροστά έρχεται. Αυτά τα σπίτια για να καθαριστούν, να κατοικηθεί αυτό το σπίτι, δεν γίνεται. Σε αυτό το σπίτι διέμενε ο κύριος Κώστας με το γιο του. Επιστρέποντας εχθές το απόγευμα, είδε αυτή την εικόνα. Εικόνα που παραπέμπει σε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Όλος ο οικιακός εξοπλισμός είναι κατεστραμμένος. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Αυτά είναι όλα για πέταμα. Και αυτά που βγάλαμε έξω, τα πάντα. Τα πάντα είναι όλα για πέταμα. Είναι σχέτη καταστροφή. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Συγκλονισμένος, ε. Και λογικό είναι. Ένα σπίτι σας, σπίτι μια ζωή, κόπη μια ζωή. Καλή δύναμη. Εγώ έπαθα και πολλοί άλλοι εκατοχιλιάδες πιάνε. Για μεγάλη ζήτημα καταστροφή. Παλεύα μια ζωή να το φτιάξω και είπα μετά χάθηκε όλο. Δεν είναι τίποτα παιδιά, 100.000 ευρώ. Είναι αυτό δίπλα, είναι αυτό εδώ. Αν είναι να πάρουμε κάλτσες εδώ πέρα, τουλάχιστον να ερχόμαστε εδώ με 5.000 ευρώ, να καθαρίζουμε τα μαγαζιά μας, να καθαρίζουμε τα σπίτια μας. Μα μιλάμε σοβαρά. Καταστάσεις είναι αυτές. Τι να πούμε. Είναι 5.000 ευρώ, τι θα τα κάνω 5.000 ευρώ. Ούτε για το σαμπουάν να πληνόμαστε δεν είναι. Εδώ θέλουμε δουλειά ημερών για να τα βγάλουμε όλα αυτά έξω και να τα πετάξουμε. Ποια είναι η καταψύχτες πίσω. Αυτά είναι, θα γίνουν αυτά τα λεφτά. Πες μου, αυτά ήταν όλα γεμάτα. Και όταν αρχίσαμε να πλημμυρίσουμε, λέω μπείτε μέσα και πάρετε ό,τι θέλετε. Άνοιξε τις πόρτες. Ο κύριος Δημήτρης με τη σύζυγό του προσπάθησαν να πάνε στο σπίτι τους. Ακόμα υπάρχουν νερά. Όπως μπορείτε να δείτε, επιστρέφουν και πάλι στην πλατεία. Με δάκρυα στα μάτια δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δεν μπορώ. Το κέντρο του χωριού θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. 15 σπίτια έχουν καταρρεύσει. Ένα από αυτά είναι αυτό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Ένα μεγάλο τμήμα του έχει διαλυθεί ολοσχερός. 4-5 μέτρα θα πήγε πάνω από το... 5 μέτρα το σπίτι μας. Έχει φτάσει μέχρι... Δεν φαίνεται ακόμα. Δεν έχετε πάει. Δεν μπορούμε να πάμε. Τέταρτη μέρα πλημμύρας εδώ στη Λάρισα και στη Νέα Σμύρνη το νερό παραμένει στο 1,5 μέτρο. Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα ισόγεια και μένουν στον πρώτο όροφο του οικίματος λόγω του προβλήματος με την στροή υδάτων που έφτασε ακόμα και τα 2 μέτρα. Αγκαλιασμένη όλη η οικογένεια, χέρι-χέρι και βγήκαμε στο ανάκουμα και τώρα ζούμε σε ξένα σπίτια. Στα μάτια των κατοίκων της Θεσσαλίας υπάρχει πια μόνο απόγνωση. Δεν περιγράφεται. Έχουμε συνδεθεί με τον Κοσκινά Καρδίτσας και τον Μιχάλη Τεζάρη, εκεί όπου η περιοχή έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, Μιχάλη. Συντρίμια, απογοήτευση και βουβός πόνος. Αυτό καταγράφουμε από το πρωί με τον Γιάννη το Βρακά, εδώ στον Κοσκινά που βρισκόμαστε και είδατε στο συγκλονιστικό διπορικό μέρος από όσων έχουμε καταγράψει από το πρωί εδώ με την κάμερα του Sky. Αυτό που βλέπετε πίσω μου, Λένα, είναι ένα από τα 30 σπίτια, 30 τουλάχιστον, που έχουν καταστραφεί εδώ μέσα στο κόσμος. Πρόλαβαν οι ιδιοκτήτες του, οι ένικοι του και απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Δεξιά, Γιάννη. Ένα ακόμη σπίτι, κοιτάξτε εικόνα, είναι συγκλονιστικό. Εδώ έχει πέσει οβίδα πάνω από το σπίτι. Έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
Μέσα δεν υπάρχουν άνθρωποι. Ευτυχώς πρόλαβαν και βγήκαν. Μέρος του χωριού, όπως θα δείτε εδώ αριστερά από το δείξει ο Γιάννης τώρα, παραμένει αποκλεισμένο καθώς το νερό φτάνει σε ύψος τουλάχιστον 1,5 μέτρο ή και 2. Όπως μας είπε και ένας 75χρονος νωρίτερα, από το πλάτι της Πέμπτης δεν μπορεί να μπει στο σπίτι του, παρότι το βλέπει από απόσταση 30 μέτρων, καθώς το νερό παραμένει σε πολύ υψηλή στάθμη. Καταστήματα έχουν καταστραφεί. Κόσμος πονεμένος, κόσμος ο οποίος αναζητά απαντήσεις για την επόμενη ημέρα. Μεγάλο ζήτημα, Ελένα, υπάρχει με τα νεκρά ζώα, τα οποία τώρα που πέφτει η στάθμη του νερού εμφανίζονται στην επιφάνεια και επέρχεται η σύψη. Όπως έχω αναφέρει από το πρωί και αναφέρουμε από το πρωί, υπάρχει σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και εδώ, δεν ξέρω σε άλλα χωριά, δεν έχει εμφανιστεί κανένας προκειμένου να παραλάβει τα νεκρά από τα ζώα. Είναι ενδεικτικό πως μόνο σε ένα σημείο, σε ένα χειροστάσιο, υπάρχουν 6.000 νεκρά ζώα. Εδώ υπάρχουν και εκατοντάδες άλλα πρόβατα, τα οποία είναι χαρακτηριστικό πως παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα έξω από τα σπίτια, την ίδια στιγμή που οι άνθρωποι καθαρίζουν τις οικίες τους. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, γι' αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, από την Καρδίτσα, την Φαρκαδόνα Τρικάλων και τον Χρήστο Στρατουλάκο. Και εκεί η εικόνα είναι απόκοσμη, Χρήστο. Απόλυτη καταστροφή, Λένα. Είμαστε μέσα σε ένα σπίτι. Εδώ δείτε το χώρο του γκαράζ. Καταστράφηκαν τα πάντα. Ήταν τα αυτοκίνητα μέσα, διαλύθηκαν. Έχουν καταστραφεί τα ποδήλατα για τα παιδιά, ψυγεία, εργαλεία τα οποία είχε εδώ η οικογένεια. Δείτε, Λένα, εντάχει πόσο πήγε το νερό. Είναι περίπου στο 1,70 με 1,75. Βλέπετε λοιπόν εδώ είναι το νερό. Στο συγκεκριμένο σημείο πιο πίσω ήταν πιο πολύ. Οι κάτοικοι όμως εδώ, Λένα, θα σου δείξω ότι αντιμετωπίζουν και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω του νερού το οποίο έχει πέσει και μέσα διέλυσε τα πράγματα, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σπίτι. Δείτε εδώ το απλό παράδειγμα. Εδώ το νερό ήταν σε αυτό το σημείο. Μπήκε μέσα, ωστόσο στην πόρτα αυτή έχει πέσει το ψυγείο, το οποίο έχει σφινώσει την πόρτα και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν μπορούν να μπουν μέσα να δουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τέλος, Λένα, επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι και τα σπίτια τα οποία έχουν πέσει από τον όγκο νερού. Είναι σπίτια παλιά τα οποία κατέρευσαν μόλις σε λίγα λεπτά. Είναι 16 τον αριθμό, ενώ τα υπόλοιπα σπίτια έχουν καταστραφεί, έχουν πάθει ζημιές. Είναι σχεδόν το μισό χωριό διαλυμένο εδώ. Και βέβαια να πούμε. Ακριβώς. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Βομβαρδισμένο το οποίο θυμίζει και το Πύλιο, με το οδικό δίκτυο να έχει καταρρεύσει αποκόβοντας τα χωριά της Μαγνησίας. Το διπορικό της Έλλης Κασόλη αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής, ενώ αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων που, όπως λένε, αφέθηκαν στο έλεος τους. Βομβαρδισμένο το οποίο η Ζαχορά Πυλίου. Κάτοικος καρφαλώνει για να καταφέρει να προσεγγίσει το σπίτι του. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Συνέβησε πάρα πολύ δυνατά. Πάω για λίγο μέσα, ώστε να ξαναβγώ. Ένα λεπτό, ένας οικοφαντικός θόρυβος, πολύ δυνατός. Του βλέπω και βγαίνω έξω και βλέπω αυτά τα πράγματα εδώ. Και το νερό να τρέχει από παντού, από πάνω, από δίπλα, από παντού. Και πήγε και προς τα μέσα στο σπίτι, η λάσπη όλοι, ήρθαν και τα παιδιά μετά από το θόρυβο. Τρομάξαν και αυτά, κλαίγανε. Βρισκόμαστε στη Ζαγορά του Πυλίου. Αυτή είναι η μοναδική είσοδος του σπιτιού, αλλά βλέπετε ότι έχει καλυφθεί με 1,5 μέτρο χώμα, 1,5 μέτρο λάσπη. Οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, για να έρθουν εδώ, πρέπει να σκαρφαλώσουν από μια μεταλλική σκάλα που έβαλαν οι ίδιοι και να δουν τι, να αντικρίσουν το σπίτι τους, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Εδώ έχουν πέσει τα ξύλα, έχουν πέσει θεμέλια, μπάζα, τσιμέντα, η κουζίνα. Βασικά δεν έχει μείνει όρθιο τίποτε. Εδώ ζούσε μια γυναίκα 67 ετών. Σίγουρα δεν μπορεί να ξαναέρθει. Σήμερα έφτασαν εδώ, το είδαν και βέβαια προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Μεγάλη καταστροφή, παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά. Ξαναφτιάχνεται, αλλά πολύ δύσκολα. Όπως βλέπετε, τα μπάζα είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για τόνι μπάζα. Και πρέπει να αποκατασταθεί και από πάνω το μέρος αυτό, ώστε για να ξαναγίνει κάτι εδώ. Κομμάτι του βουνού έπεσε επάνω σε αυτό το σπίτι. Από θαύμα σώθηκαν οι ιδιοκτήτες που βρίσκονταν μέσα. Αφού βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα, πώς θα κοιμηθείς? Αφού είναι το σπίτι απάνω, κολλημένο. Πρέπει στην ταράτσα κάποια ζημιά και κατέβηκε και από εδώ και είχαμε νερά εδώ, βγάζαμε με τις σκούπες. Δυο γνέμεις βγάζαμε. Γιατί έκανε ζημιά η κατολίσθηση αυτή. Κάπου κάποιες πέτρες, κάποια σίδερα τρυπήσανε. Άμεσα, όπως λένε, πρέπει να φτάσουν συνεργεία στην περιοχή. Αφού τρέμουν, μήπως ξαναβρέξει. Στο Αρμένιο Λάρισας θα μεταφερθούμε και τον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε πώς έχει η κατάσταση τώρα. Οι παραπίνιες περιοχές είναι σχεδόν αποκομμένες. Είναι αυτό που λέμε, έχει χωριστεί η χώρα στα δύο και παραμένουν τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, Πάνω. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι βομβαρδισμένο το τοπίο αυτό που βλέπουμε στο Αρμένιο.
Αυτό είναι το σπίτι του 65χρονου που χάθηκε στο Αρμένιο, ένας από τους πολλούς νεκρούς αυτής της κακοκαιρίας. Ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το σπίτι του βλέποντας τη μανία της φύσης και τα πολλά νερά, πήγε δίπλα στο γαμπρό του. Μας έχει περιγράψει ο άνθρωπος τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πάμε να δούμε την καταστροφή πραγματικά που έχει γίνει εδώ. Υπήρχε μια εταιρεία με τροχόσπιτα. Δείτε μέσα στην κίνητα και τα τροχόσπιτα. Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Όταν την αποκαταστήσουμε θα επανέλθουμε. Δεν ξέρω, Πάνο, αν μας ακούς τώρα. Βεβαίως σας ακούω. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε κανονικά. Βλέπετε λοιπόν τα αυτοκίνητα, να προχωρήσουμε λίγο. Βλέπετε τα αυτοκίνητα τα οποία τα έχει πραγματικά καταστρέψει όλα. Δείτε λοιπόν την εικόνα, η οποία είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Παρέσυρε όλα τα τροχόσπιτα, τα αυτοκίνητα, πλημμύρισε σπίτια. Πραγματικά είναι μια τραγική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι από την Τρίτη το βράδυ και μετά. Μας λέγαν χαρακτηριστικά ότι χτύπησε σε 3 με 4 κύματα η κακοκαιρία. Δεν χτύπησε με τη μία. Το τρίτο κύμα, μας λέει χαρακτηριστικά, ήταν το χειρότερο. Παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του. Στην ουσία, άνθρωποι χρειάστηκε να ανεβούν στις ταράτσες των σπιτιών τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν από τη μανία της κακοκαιρίας που ήταν πραγματικά πρωτοφανής. Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.